Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την προβολή του βίντεο των νέων έργων της περίοδου 2014-2016. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τους γραμματείς της Παράταξης και της Δημοτικής Ομάδας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν ευραβεύσεις σε προσωπικότητες της πόλης μας. Η εκδήλωση θα κλείσει με την ομιλία του Δημάρχου και Πρόεδρου της Παράταξης, κύριο Βασίλη Παλασόπουλου. Η παράταξη πρώτα η Λιούπολη, παρά τις αντίξωες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που βιώνει η χώρα, αγωνίστηκε και αγωνίζεται, κερδίζοντας πολλές μάχες, θέτοντας στο επίκεντρο την πόλη, τους πολίτες και τα καθημερινά τους προβλήματα. Στο πλαίσιο του οκταετού σχεδίου ανασυγκρότησης της πόλης μας, η παράταξη έχει σήμερα να επιδείξει σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς, δίνοντας λύση στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Η παράταξη πρώτα η Λιούπολη, με σεβασμό στο παρελθόν αφουγκράζεται τι τις ανάγκες του παρόντος και κτίζει τις βάσεις για το μέλλον του κάθε πολίτη σε μια Ηλιούπολη για όλους και για όλες. Επειδή όμως μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, η παράταξη πρώτα Ηλιούπολη μιλάει με έργα. Ας αφήσουμε λοιπόν τα έργα να μιλήσουν. Παρακαλώ. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδημότε, ω γραμματέα τη παράταξη Πρώτα Ηλιούπολη, σα καλωσορίζω στη σημερινή μα εκδήλωση και σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη συμμετοχή σα παρουσία. Δύο χρόνια πέρασαν από την εκλογική μα νίκη το 2014. Μια νίκη που ήρθε έχοντα απέναντί μα σχεδόν σύσσωμε τι πολιτικέ δυνάμει τη πόλη. Α πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Το πρώτο βήμα τη ανασυγκρότηση έγινε το 2010, όταν ο λαό τη πόλη μα εμπιστεύτηκε με την ψήφο του την τότε νέα παράταξη Πρώτα Ηλιούπολη, με επικεφαλή τη τον Βασίλη Βαλασόπουλο, ο οποίο κατέθεσε ένα συνολικό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα σταθμό για την πόλη. Το πρόγραμμα αυτό αφορούσε και αφορά στην ουσία μια άλλη πόλη, μια εικόνα τη οποία έχουμε αρχίσει να βλέπουμε σήμερα. Η Παράταξη κατέθεσε ένα ευρύ πλάνο με οκταετή διάρκεια για την ανασυγκρότηση του Δήμου και τη καθημερινότητα. Στην πρώτη μα θητεία, καλύφθηκαν μεγάλα κενά οργανωτική δομή και λειτουργία του Δήμου και ουσιαστικά ξεκίνησε να λειτουργεί υπό άλλη σκοπιά η καθημερινότητα του πολίτη τη Ηλιούπολης. Δύο χρόνια πριν, στι εκλογέ του Μαου του 2014, η Παράταξη Πρώτα Ηλίουπολη έλαβε ανανέωση τη εμπιστοσύνη των πολιτών για συνέχιση του έργου τη. Και είναι σπουδαία αυτή η ανανέωση, γιατί τώρα αρχίζουν να φαίνονται τα έργα μας. Τώρα έχουν αρχίσει να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα οι προσπάθειές μας. Σήμερα, δύο χρόνια μετά, αποδεικνύεται περίτρανα ότι όσα κοινωνήσαμε προεκλογικά δεν ήταν λόγια και υποσχέσεις. Οι προτάσεις μας ήταν, είναι και θα είναι ρητές δεσμεύσει για το μέλλον της πόλης. Είναι ο δρόμος πάνω στον οποίο χαράσετε το μέλλον των επόμενων γενιών αλλά και τα έργα που εκτελέστηκαν είναι και θα είναι η σπουδαιότερη παρακαταθήκη και κληρονομιά των επόμενων γενεών. Η γεγονό είναι ότι ο Δήμο διοικείται με αποδοχή των δράσεων τη παράταξη για την μέθοδο και την καθημερινή οργάνωση, για το συντονισμό, την υπευθυνότητα, την εντυμότητα τη Δημοτική Αρχή. Ο λαό τη πόλη θεωρώ ότι γνωρίζει και αναγνωρίζει την υπερπροσπάθεια από μέρου τη δικού σα αρχή, που καθημερινά μάχεται για να βρίσκονται λύσει που αντέχουν στον χρόνο και καλύπτουν ουσιαστικέ ανάγκε, αλλά κυρίω έχουν ένα νόημα και ένα σκοπό. Γιατί κακά τα ψέματα. Ο λαό, ο τελικό κριτή, δύσκολα ασφάλει. Βλέπει, διαμαρτύρεται, συμμετέχει και επιλέγει. Η Δημοτική Αρχή, επομένω, έρχεται καθημερινά με μεγάλα προβλήματα. Αφού γκράζεται τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει και είναι αποτελεσματική στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Δυστυχώ, όλοι ξέρουμε τα προβλήματα τη χώρα σε κεντρικό επίπεδο, που μοιραία εξαπλώνονται και στην τοπική αυτοδιοίκηση, ιδίω στο οικονομικό κομμάτι. Ένα συγκρατή και σωστό προγραμματισμό Όμω, όπω φαίνεται, αποδίδει. Αυτό ο προγραμματισμό είναι η απάντηση τη τοπική αυτοδιοίκηση στου κυβερνώντε. Δεν είναι όμω ώρα για αντιπαραθέσει, αλλά για σύμπλεση πολιτών υπερβαίνοντα κομματικού χρωματισμού. Και εμεί το κάναμε πράξη με το συνδυασμό μα, γιατί η πόλη έχει ανάγκη του καλύτερου. Και αυτή η παράταξη του διαθέτει. Γι' αυτού του λόγου συνεχίζουμε με αμύωτου ρυθμού, απαρέγκλιτα από του στόχου που έχουμε θέσει, προσιλωμένοι σταθερά στου στόχου μα, Αγνοήσαμε τι άδικε και ανυπόστατε επιθέσει, αποφεύγοντα τι πολώσει που δεν ωφελούν του δημότε μα. Διότι τι προσφέρει μια επίθεση, είτε προσωπική είτε παραταξιακή. Προσφέρει έργο, επιλύει προβλήματα, ελαφρύνει τον πολίτη από τα καθημερινά προβλήματα ή του δίνει λύσει. Τίποτα από αυτά. Η γειτονιά, ο χώρο όπου μεγαλώνουν τα παιδιά, οι ευκαιρίε των νέων, αλλά και η τρίτη ηλικία είναι αυτά που πρέπει να συγκεντρώνουν την προσοχή τη Δημοτική Αρχή. Οι ίδιοι ακριβώ πυλώνε ενδιαφέρουν πρωτίστω αυτή την παράταξη, που μέσα από δράσει θα συνεχίσει να αναδεικνύει την ευαισθησία και το ενδιαφέρον τη για την ποιοτική ζωή στην πόλη μα. Η παράταξή μα, που αριθμεί 6 χρόνια λειτουργία, έχει καταφέρει να αφουγκράζεται τι ανάγκε των πολιτών και με υπομονή και επιμονή να κερδίζει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Νέα πρόσωπα, ενεργοί πολίτε που έχουν όρεξη και μεράκι να προσφέρουν στον τόπο του. Πρόσωπα καταξιωμένα στην τοπική κοινωνία, πρόσωπα που δεν έχουν ίδιο συμφέρον, αλλά μάχονται για το συμφέρον όλων. Αυτοί είμαστε και αυτού θέλουμε να συμπορεύονται μαζί μα. Φίλε και φίλοι, είμαστε στη μέση σχεδόν τη υλοποίηση ενό προγράμματο που έγινε πανηγυρικά δεκτό από του συμπολίτε μα. Από εδώ όμω και έπειτα ξεκινά η μάχη με το χρόνο. Μπορεί η αρχή να είναι το ίμιση του παντό, όμω όλοι κρινόμαστε εξ αποτελέσματο. Μπορεί οι προσπάθειε που έχουν γίνει να είναι σημαντικέ, μπορεί τα οράματα να ήταν φιλόδοξα, όμω η ιστορία θυμάται μόνον αυτού που κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα σχέδιά του. Η μάχη αυτή είναι σκληρή και με σκληρού όρου. Και τα επόμενα δύο χρόνια δίνουμε την τελική μάχη που θα κρίνει το συνολικό μα έργο. Σε αυτή τη μάχη δεν μπορούμε να αναβάλουμε τη συμμετοχή μα. Πρέπει να γίνουμε μαζικότεροι, να προσφέρουμε όλοι το λιθάρι μα και τον παλμό μα στο κοινωνικό περιβάλλον. Κυρίω πρέπει να συνεχίσουμε τι επαφέ μα με του συμπολίτε μα, να κάνουμε γνωστέ τι επιτυχίε μα, ώστε κανεί άλλο να μην καρπώνεται το έργο μα. Είμαστε μέλη τη παράταξης πρώτα η Λιούπολη, και πρέπει να συνεχίσουμε ω το 2019 μέχρι την ολοκλήρωση του έργου μα. Περισσότερο όμω απ' όλα, πρέπει ω μέλη τη παράταξη αυτή να μην ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε, τι περάσαμε και φυσικά πού θέλουμε να φτάσουμε. Ο δρόμο είναι ανηφορικό για όλου μα. Περισσότερο για τον επακεφαλή μα, τον Δήμαρχο Βασίλη Βαλασόπουλο, έναν οραματιστή, έναν άριστο γνώση τη τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά το σημαντικότερο ευσυνείδητο, όπω ακριβώ χρειάζεται μια ακέρια θέση. Κλείνοντα, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να δώσω σε όλου σα τι ευχέ μου για καλέ γιορτέ υγεία και οικογενειακή ευημερία. Δήμαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι, ιδίω σε εμά, εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο μα. Άλλωστε είμαι σίγουρο πως αυτά τα 8 χρόνια είναι μόνο η αρχή. Σα ευχαριστώ πολύ. Φίλε και φίλοι, την ηλιόλουστη αυτή μέρα συντελείται κάτι μοναδικό στην πόλη. Και αυτό το μοναδικό είναι ότι Είμαστε η μόνη παράταξη που αυτή τη στιγμή έχει παρελθόν, παρόν και ένα λαμπρό μέλλον. Φίλες και φίλοι, ας ξεκινήσω με κάτι που μου έτυχε ερχόμενο εδώ. Άκουσα μία συνέντευξη της Ελένης Γλίκα Τσιαρβελέρ και θέλω να το συνδέσω λίγο με κάτι σημερινό, με την ουσία του θέματος όταν τη ρωτήσανε τι κάνουν οι νέοι, για ποιο λόγο να κάτσουν στην Ελλάδα και γιατί δεν κάθονται στην Ελλάδα και τα λοιπά, απάντησε ότι όταν ήμουν εγώ φοιτήτρια στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, τότε λέει ένας καθηγητής με ρώτησε τι κάνεις ρε Γλίκαντζη εδώ στη, στη Φιλοσοφική Σχολή, αφού λέει οι γυναίκες δεν γίνονται ούτε αρχαιολόγοι. Και απάντησε εκείνη, εγώ λέει θα σπουδάσω και για να κερδίσω τη ζωή μου θα πουλάω λεμόνια στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό είπε. Συνδέω λοιπόν το στοιχείο αυτό με τη δική μας παράταξη. Σε όλα λοιπόν τα μεγάλα όχι, εμείς απαντάμε μεγάλα ναι. Φίλες και φίλοι, συμπληρώνουμε περίπου δυόμιση χρόνια από τις τελευταίες εκλογές κατά τις οποίες ο πολίτη μας εμπιστεύτηκε τις τύχες της πόλης. Όλοι γνωρίζετε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο στη σημερινή εποχή της πολύπλευρης κρίσης να βρίσκεσαι στο τιμόνι της Δημοτικής Αρχής. Κι όμως, τα τελευταία δυόμιση χρόνια που διανύσαμε ήταν δημιουργικά και επικοδομητικά. Δεν θα μιλήσω βέβαια για όλα όσα πετύχαμε, καθώς πρώτον είδατε το βίντεο, το οποίο Ξέρετε, λέμε τα στοιχεία, τα λένε όλα. Και δεύτερον, ο πρόεδρος και δήμαρχος Βασίλης Βαλασόπουλος θα αναλύσει επί τα διεξοδικά. Θα ήθελα όμως ως νέος γραμματέας της δημοτική Ομάδας να υπογραμμίσω εκείνα τα στοιχεία που δείχνουν τους λόγους για τους οποίους έχουμε επιτύχει. Είμαστε λοιπόν περήφανοι, καθώ η Δημοτική μα Ομάδα προωθεί τον πολιτικό πολιτισμό σχεδιάζουμε, τεκμηριώνουμε και υλοποιούμε. Εξάλλου κάθε μας εξαγγελία, κάθε μας εξαγγελία και υπόσχεση πραγματοποιείται στο ακέραιο. Είμαστε λοιπόν περήφανοι καθώς υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ των μελών μας, ενώ παράλληλα η ζωντάνια και το σφρίγος αναμειγνύεται με την εμπειρία και τη γνώση. Σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την πόλη μας και τον πολίτη, είμαστε πρωταγωνιστές και αγωνιζόμαστε στεναρά. Από τις έδωσες των δικαστηρίων και την κατοχήρωση της δημόσιας περιουσίας, είστε όλοι μάρτυρες εξάλλου, μέχρι και τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Ηλιούπολη. Σύσσωμη λοιπόν η δημοτική ομάδα και η παράταξη, εργαζόμαστε σκληρά, γιατί τίποτα στην πολιτική δεν είναι δεδομένο. Βέβαια, η πολιτική είναι και η τέχνη του εφικτού. Είμαστε περήφανα λοιπόν για μια ακόμα φορά, γιατί είμαστε η μόνη παράταξη με με επιχειρήματα, με πρόγραμμα, με θέση, με αποφασιστικότητα και με αυταπάρνηση. Προτάσουμε το συλλογικό έναντι του ατομικού. Και η Λεόπολη, να ξέρετε, το 2019 θα είναι μια εξελιγμένη πόλη. Μέσα από προγράμματα υλοποιούμε και προσπαθούμε και προωθούμε την ψηφιακή πολιτική τόσο εντός των υπηρεσιών του Δήμου όσο και εξωτερικά, στον αστικό ιστό της πόλης μας. Γιατί το λέω αυτό. Βασική μας πεποίθηση ως Δημοτική Ομάδα δεν είναι το βραχυπρόθεσμο και το προσωρινό, αλλά λειτουργούμε προσθετικά, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακος. Είμαστε περήφανοι λοιπόν... Γιατί δεν λογαριάζουμε τις αντίξωες συνθήκες. Επί έξι χρόνια, με συνεχώς μειούμενη χρηματοδότηση, με ελιπέστατο προσωπικό και, εδώ επιτρέψτε μου, με μια μεγάλη απαξίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε εθνικό επίπεδο, που είναι ο μοναδικός φορέας που βρίσκεται κοντά στον πολίτη, έχουμε καταφέρει το εξής παράδοξο. Να πραγματοποιούνται έργα που δεν είχαν υλοποιηθεί στην πόλη μας όταν η χώρα ζούσε σε εποχές ευμάριας. Συμβάλαμε λοιπόν στη σωστή ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας και τον πόρο μας, ενώ την ίδια στιγμή νοικοκυρεύσαμε τα οικονομικά μας. Είμαστε περήφανοι, και το λέω και το ξαναλέω, γιατί η Λιούπολη είναι ένας από τους πιο οργανωμένους δήμους πανελλαδικά. Από το πιο οργανωμένο δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης. Τα σχολεία μας, η δημοτική μας ομάδα και η παράταξη όλοι εργάζεται καθημερινά. Η δράση της παράταξης τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και σε όλες τις επιτροπές αλλά και στα νομικά πρόσωπα είναι υποδειγματική. Με επίκληση στη λογική, με τεκμήρια κάνουμε ο καθένας το σχέδιο πράξη. Δεν καταφεύγουμε και ούτε επενδύουμε στην καταστροφολογία, τη λασπολογία, το μηδενισμό και τη συκοφαντία. Ο Δήμαρχο, η Δημοτική Σύμβουλη τη Παράταξή μα και τα μέλη αποτελούν ένα σύνολο με κοινέ επιδιώξει. Συνεχίζουμε χωρί μικρότητε πιστά στο οκταετέ πρόγραμμά μα. Και τέλο, είμαστε περήφανοι γιατί, όπω ανέφερα και πριν, η παράταξή μα έχει ένα ένδοξο παρελθόν. Έχει ένα δημιουργικό παρόν και έχει και ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Γιατί το παρόν παραδειγματίζεται από το παρελθόν και σπέρνει καρπούς για το μέλλον. Έτσι λοιπόν η παράταξή μας ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον ενώ τα έργα του θα αντιχούν στις άλλες γενιές, στις επόμενες γενιές. Κλείνοντας, θα ήθελα ως γραμματέας της Δημοτικής Ομάδας να ευχαριστήσω κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και κάθε μέλος της παράταξης ξεχωριστά. Θέλω να τους ευχαριστήσω για τον καθημερινό και αμύωτο αγώνα, για που, που συμβάλλουν με τις γνώσεις τους, συμβάλλουν με τη δράση τους και διευκολύνουμε τη ζωή όλων των υλικοπολιτών. Θα σας διαβάσω αυτό που είχε πει ο Περικλής και γνωρίζετε περισσότεροι, τον μηδέν τούτον μετέχοντα ούκα πράγμανα, αλλά χρέο νομίζομαι. Δηλαδή λέει δεν τον θεωρούμε φιλήσυχο, αλλά άπρακτο αυτόν που δεν συμμετέχει. Και όπως είχε πει και ο Ρουσό, από τη στιγμή που θα πει κανεί προκειμένου για τι υποθέσει του κράτου τι με ενδιαφέρει, μπορούμε να υπολογίσουμε, λέει, ότι έχει γίνει το πρώτο βήμα για την παρακμή του κράτου αυτού. Εμεί λοιπόν εδώ λέμε ναι. Λέμε ότι θα υλοποιήσουμε κάθε μα εξαγγελία. Δεν λέμε ότι δεν μα ενδιαφέρει. Μα ενδιαφέρουν όλα. Και πάνω απ' όλα θέλω να σα ευχαριστήσω για το ότι είμαστε όλοι ενεργοποιημένοι και αφεπνισμένοι πολίτες στη σύγχρονη αυτή εποχή που διανύουμε. Έτσι λοιπόν, η δημοτική μας ομάδα, η παράταξή μας και ο Δήμαρχος έχουμε ήδη επιδείξει έργο. Περιβάλλον, πολιτισμό, αθλητισμό, κοινωνική πολιτική, παιδεία, καθαριότητα. Από την άλλη πλευρά δεν εφησυχαζόμαστε, αλλά με όραμα και σχέδιο, τα επόμενα δυόμιση χρόνια θα δείτε μια πόλη πρότυπο για τους άλλους Δήμους. Μια ηλιοπόλη που θα έχει λύσει τα κυρίαρχα ζητήματα που ταλανίζουν Επί χρόνια, επί δεκαετίε, αυτή την πόλη. Δημόσια περιουσία, υπογειοποίηση τη Κατεχάκη, αντιπλημμυρικά έργα, νέη βρεφονιπιακή σταθμή. Δεν διαμαρτυρόμαστε, αλλά δουλεύουμε με μόχθο. Συνεχίζουμε δυναμικά, όλοι μαζί, μία πυγμή. Γιατί το μέλλον χρειάζεται ανθρώπου ικανού. Μα πάνω απ' όλα, ανθρώπου με αξίε, με ιδανικά και με ένα σύνθημα. Πρώτα η Λιούπολη. Σα ευχαριστώ. Όπω είπε και ο Στάθης, λοιπόν, η παράταξη Πρώτα Ηλιούπολη είναι μια παράταξη με παρελθόν, παρόν και λαμπρό μέλλον. Η παράταξη Πρώτα Ηλιούπολη, ενστερνιζόμενη παραφράζοντα λίγο το Σεφέρι ότι σβήνοντα ένα κομμάτι από την ιστορία είναι σαν να σβήνει ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον, θα ήθελα, θα ήθελα να τιμήσει κάποιε προσωπικότητε τη πόλη μα για την καθοριστική συνεισφορά του τόσο στην πόλη όσο και στην παράταξη. Ξεκινάμε με την πρώτη τιμητική βράβευση στον αείμνηστο Μάκη Ξενικό. <κλή> Παρακαλούμε την κυρία Μαργαρίτα Ξενικού να προσέλθει και τον γραμματέα της παράταξης κύριο Μπασούρη να προσέλθει για τη βράβευση. Ο κύριος Ξενικός διετέλεσε δικηγόρο στον Άριο Πάγο, υπήρξε κάτοικος Ιλιούπολης από το 1954, έλαβε μέρος στην αντίσταση από το 1950 μέχρι το 1962 ήταν ενεργό μέλο τη ΕΔΑ και από το 1964 δημοτικό σύμβουλο μέχρι το 1978 με διακοπή στην Επτάχρονη Τυραννία. Υπήρξε ιδρυτικό μέλο τη Λαϊκή το 1957, το πρώτο πνευματικό σωματείο τη πόλη μα και πρωτοστάτη στη συγχώνευση με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, κάνοντα δωρεά βιβλία. Έχει διατελέσει πρόεδρο του Εξαριστικού Συλλόγου Β και Γ τομέων Ιλιούπολης, Ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ στην πόλη μας. Πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τουριστικού Μορφωτικού Συλλόγου που ιδρύθηκε το 1964. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου. Πρόεδρος Συλλόγων Γονέων και Κιδεμόνων στα Δημοτικά και, γυμ, και Γυμνάσια. Αντιδήμαρχος του με σημαντικό έργο, όπως η ίδρυση του Πνευματικού Κέντρου. Και τέλος, υπήρξε και ιδρυτικό μέλος της πολιτιστικής στέγης. Μέρου όλη μου τη οικογένεια. ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή αυτή που γίνεται σήμερα στον μπαμπά μου ε, στο βιογραφικό που ακούστηκε θα συμπληρώσω μόνο ότι ο Μάκης ο ξενικός, ο Μάκης όπως τον ήξεραν όλοι ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς ήταν ένα ήσυχο πνεύμα εργαζόταν με πάθος και ανιδιοτέλεια ε, εύχομαι η, η, η δράση και οι αξίες του και η στάση ζωής του, του ίδιου όπως και άλλων προσωπικότητων που έδρασαν και άφησαν το στίγμα τους στην πνευματική, πολιτική και κοινωνική ζωή της πόλης να οδηγούν και να φωτίζουν τις νεότερες γενιές της πόλης μας. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Είναι ε, τιμή σα που τιμάτε σήμερα ε, κάποιους ανθρώπους που άφησαν ε, το στίγμα τους στην πόλη αυτή. Σας ευχαριστούμε. Δεύτερη τιμητική βράβευση για τον κύριο Δημήτρη Λούι. Παρακαλούμε τον κύριο Λούι και τον γραμματέα της Δημοτικής Ομάδας, κύριε Προϋψηρόπουλο, να προσέλθουν για τη βράβευση. Ο κύριος Λούις, γεννησμένος στο Αίγιο, βιοτέχνης, υπήρξε μέλος της πρώτης συνοικιακής επιτροπής και συμβουλίου με μεγάλο αγώνα για τα προβλήματα των γειτονιών της Ηλίουπολης. Μέλος της Ομοσπονδίας Εμπεκαλματοβιοτεχνών Ελλάδος, Πρωτοστάτησε στην κατασκευή του γηπέδου Ηλιούπολης Διάνα στην Αγία Μαρίνα, διετέλεσε ποδοσφαιριστή του αθλητικού ομίλου Διάνα, προπονητή και έπειτα πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου και συνετέλεσε στην ένταξη του ομίλου στην ΕΨΑ Αθηνών. Διετέλεσε αντιδήμαρχο Ηλιούπολης με ιδιαίτερη πετυχημένη θητεία. Κύριε Σιρόπουλο. Επειδή ποτέ δεν μου αρέσαν τα λόγια, αλλά ήμουνα υπέρ των πράξεων. Γιατί τα λόγια τα παίρνει ο αέρα, οι πράξει μένουν και μάλιστα είναι και επενδύσει. Θέλω να πω το εξή. Ότι δεν μπορώ, θα το βγάλω από μέσα μου, δεν γίνεται. Υπάρχει άνθρωπο ο οποίο μέσαινε στα δικαστήρια τον καιρό που κατασκεύαζα το γήπεδο. Εγώ όμω επέμενα. Εννιά φορές πήγα στα δικαστήρια για να γίνει το γήπεδο. Και αυτή τη στιγμή όταν περνάω από το γήπεδο και με βλέπουν άνθρωποι οι οποίοι ε, παίξαν μπάλα, ε, γνωρίζουν τον αγώνα που έκανα, μου λένε ένα ε, ευχαριστώ. Και αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη τιμή από αυτή τη τιμή που μου κάνετε σήμερα. Τρίτη βράβευση για τον κύριο Ανδρέα Αναγνωστάκη. Ο κύριος Αναγνωστάκης, γεννημένος στα Χανιά, σπούδασε παιδαγωγικά και νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι δικηγόρος ποινικολόγος, μέλος του Διοικητικού Συλλόγου Αθηνών, της Ένωσης Ποινικολόγων Ελλάδος και της Ένωσης Ευρωπαίων Ποινικολόγων ECBA, European National Bar Association. Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δημοκρατικών Δικηγόρων Ελλάδος. Πρώην μέλος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών διετέλεσε επί δύο τετραετίε δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Ηλιούπολη, στέλεχο τη τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ στην Αγία Μαρίνα, μέλο του Πειθαρχικού Συμβουλίου τη Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ, διετέλεσε γραμματέα στο Υπουργείο Δικαιοσύνη και Δημόσια Τάξη επί Υπουργεία Πολυχρόνου Πολυχρονίδη τη κυβερνήσεω Γεωργίου Παπανδρέου. Συνέβαλε ω μηνυτή και μάρτυρα κατηγορία στη Δημορία των τη Χούντα και παρήχε εθελοντική νομική προστασία στα θύματα τη δικτατορία. Επίσης, υπήρξε περασπιστής μετά το Αλέξη Αναγνωστάκη αντιστασιακών κατά των απολυταρχικών και εκτός Ελλάδας καθεστώτων. Διετέλεσε αντιπρόεδρος και στη συνέχεια πρόεδρος της Παγκρίτιας Ένωσης. Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Ηλιούπολης. Σήμερα είναι νομικός εκπρόσωπος της συνταγματικής παρέμβασης των Ελλήνων για τη διαγραφή του απεχθού ελληνικού χρέου. Από το έτος 2012 βρίσκεται σε σκληρές αντιδικίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα νότατα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια ενώ την προσεχή Τρίτη δικάζεται στο Λουξεμβούργο προσφυγή κατά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ίδιου και του Αλέξη Αναγνωστάκη, ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και θα παραστεί. Η προσφυγή αυτή αποτελεί και το λόγο για τον οποίο δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα ο κ. Αναγνωστάκη, ωστόσο θα διαβάσουμε την ευχαριστήρια επιστολή του. Προ τον κύριο Βασίλη Βαλασόπουλο, Δημαρχό Αγαπητέ Βασίλη, με συγκίνηση με την πρωτοβουλία σου να τιμήσει μεταξύ άλλων και εμένα στην εκδήλωση τη Κυριακή 11-12-16. Δυστυχώ δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ. Ζήτησε συγγνώμη για λογαριασμό μου του διοργανωτέ και όχι μόνο τη εκδήλωσή σα. Την ημερομηνία αυτή πρέπει να βρισκόμαστε στο Λουξεμβούργο, στο, δικαστήριο της, Ευρωπαϊ... στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής στο Ανώτατο Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για να παρασταθούμε. Η δίκη αφορά στην καθιέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη αρχή τη κατάσταση ανάγκη κατά την οποία όταν οι πολίτες μιας χώρας φτωχοποιούνται σε βαθμό εξαθλίωσης και η χώρα υποδουλώνεται σε δανειστές και άλλους οικονομικούς δολοφόνους, το απεχθές χρέος δεν πληρώνεται. Η δίκη είναι σε δεύτερο βαθμό, προβλέπονται δυνατές μάχες. Οι απεσιόδοξοι λένε πως χτυπούμε τις χρωτιές μα στα κάγκελα και πως σίγουρα θα τις σπάσουμε. Και εμείς λέμε πως κάποια φορά θα σπάσουν και τα σίδερα από τα κάγκελα και θα κάνουν ξαστεριά. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σου, για την οποία είμαι βέβαιο. Θερμέ ευχαριστίες Ανδρέα Αναγνωστάκη. <Καλή> Στο σημείο αυτό, καλούμε τον Δήμαρχο και Πρόεδρο τη Παράταξη Πρώτα Ηλιούπολη, κύριο Βασίλη Βαλασόπουλο, για την ομιλία του. <Καλή> Κυρίε και κύριοι εκπρόσωποι των κοινωνικών, παραγωγικών, αθλητικών και πολιτιστικών φορέων της πόλης μας, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής, του Περιφερειακού μας Συμβουλίου. Κυρίε και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, αγαπητέ φίλε, συνάδελφε, δήμαρχε Αλήμου, κύριε Κονδύλη, που μας τιμά σήμερα με την παρουσία σου και πρέπει να πω και εδώ δημόσια ότι ο συνάδελφός μου, δήμαρχος Αλήμου, είναι από τους νέους δημάρχους της Αττικής και της Ελλάδας που πραγματικά με τον αγώνα του και το έργο που κάνει στον Άλυμο τιμά τους νέους δημάρχους και σου εύχομαι από ψυχής καλή επιτυχία, ξέρεις ότι σε αγαπώ και σε πιστεύω. Κύρι, αγαπητές προσωπικότητες της Ηλιούπολης, βλέπω εδώ πρόσωπα φίλους, ανθρώπους οι οποίοι με τον αγώνα τους έχουν γράψει ιστορία για το καλύτερο αύριο αυτής της πόλης. Αγαπητέ Γρηγόρη Λαμπράκη, Πρόεδρε του Ιδρύματος Γρηγόρης Λαμπράκης, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Η παράταξη πρώτα η Λιούπολη, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες και βλέπετε γιατί και ακούσατε γιατί αυτή η παράταξη έχει και παρόν και μέλλον από τα δύο αυτά νέα παιδιά και από το γραμματέα της παράταξής μας, από το Μαρίνο τον Πασούρι και από το γραμματέα της Δημοτικής Ομάδας, το Στάτη κέρδισε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, όχι τυχαία, αλλά γιατί πραγματικά ασχολήθηκε με την πόλη, ασχολήθηκε με τους πολίτες και τα καθημερινά τους προβλήματα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς δεν κάναμε μικροπολιτική, δεν κάναμε κομματική πολιτική. Δεν προσπαθήσαμε να χαϊδέψουμε αυτιά, εκτοξεύοντας πυροτεχνήματα ή συνθήματα, αρεστά σε όλους. Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι τα καθημερινά αυξανόμενα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από τον ασφικτικό πλαίσιο των κομματικών επιλογών και των πολιτικών επιδιώξεών τους. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση, στο ψηφοδέλτιό μας υπήρχαν άνθρωποι από εντελώς διαφορετικούς πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους. Όλοι μας όμως συναντηθήκαμε για να υλοποιήσουμε ένα κοινό στόχο. Να υλοποιήσουμε το στόχο ότι η Λιούπολη αξίζει ένα καλύτερο παρόν και ένα λαμπρό μέλλον. Γι' αυτό και στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση η παράταξή μας κατόρθωσε να πάρει έναν από τους υψηλότερους, αν όχι τον υψηλότερο αριθμό ψήφων από το 1974 μέχρι σήμερα. Αυτή την πολιτική κληρονομιά, δηλαδή τη δημιουργία ενός μετόπου κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, πέρα και έξω, επαναλαμβάνω, από πολιτικά κόμματα, θα την αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, η παράταξή μας θα έχει το καλύτερο από κάθε άλλη φορά ψηφοδέλτιο με προσωπικότητες του ευρύτατου επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κύρους στην πορεία αυτή, μέσα από τους αγώνες μας, το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στην κοινωνία, ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά και αυτοί που ήρθαν στην παράταξη, μόνο και μόνο για την προβολή τους. Στέλνω σε όλους, για να είμαι ξεκάθαρος, ένα μήνυμα. Σε όλους αυτούς που προσπαθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να υπονομεύσουν το έργο μας. Το 2019 θα μας βρουν ενωμένους δυνατούς, αλλά και με ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε με νέα πρόσωπα και με αιχμή του δόρατος τη στρατηγική της έξυπνης πόλης την επόμενη δεκαετία στη διοίκηση της Ηλιούπολης. <κλή> Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτή η πληθωρική και θερμή παρουσία δεν είναι απλώς μια πολιτική πράξη και μια πολιτική επιλογή. Ούτε περιορίζεται στη σημερινή ημέρα. Η δική σας παρουσία είναι διαρκής σε μια προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί για να δώσουμε σάρκα και οστά στο όνειρο. Στο όνειρο μια Ιλιούπολης για όλους και για όλες. μια Ιλιούπολης του σήμερα και του αύριο. Και αυτό είναι που με συγκινεί γιατί αυτή η παρουσία σας δείχνει τη δύναμη που έχουμε όταν συσπηρωνόμαστε σε ένα τίμιο, υγιή και καθαρό στόχο. Όταν αφήνουμε στην άκρη μικροκομματικές και ανώφελες αντιπαραθέσεις και δίνουμε τα χέρια για να πάμε μπροστά, για να κερδίσουμε ό,τι μας αξίζει. Αυτή τη γενναιόδορη ομοψυχία που επιδείξατε όλοι εσείς που είστε σήμερα εδώ επαναλαμβάνω πέρα και έξω από τα κόμματα και οι χιλιάδες φίλοι που είναι κοντά στην παράταξή μας από την πρώτη στιγμή είναι το πολιτικό μας κεφάλαιο. Όλοι όσοι είδαν σε εμά αυτό που πραγματικά είμαστε. Ένας χώρος καθαρός, έντιμος στις προθέσεις, τους λόγους και στα έργα. Μια δημοτική παράταξη που πιστεύει πραγματικά στον ουσιαστικό και αυτόνομο λόγο της τοπικής αυτοδιοίκησης και βεβαίως στις δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας. Που θέτει και προτείνει ένα σαφές όραμα για την πόλη και τους ανθρώπους της. Ένα όραμα το οποίο υπηρετεί ανυποχώρητα, απαρέγκλητα και καλεί τους πάντες να συμμετέχουν σε αυτό και με την ψήφο τους. Αλλά και με την ενεργό, πολιτική και κοινωνική τους δράση. Η ανταπόκρισή σας σε αυτή την πρόκληση είναι η δικαίωσή μας, είναι η δύναμή μας. Η υποστήριξή σας σε αυτή την παράταξη είναι ακόμη η ηχηρή απάντηση στον εφιάλτη που ζούμε, στο σημερινό εφιάλτη που ζούμε. Είναι η απόδειξη ότι μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις δυσκολίες και τα προβλήματα στα οποία μας έριξε η οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση που περνάει ολόκληρη χώρα. Αν αποφασίσουμε να πιστέψουμε και να συστρατευτούμε όλοι σε ένα κοινό σκοπό. Σας ευχαριστώ μόλι μου την ψυχή γι' αυτό και σας υπόσχομαι τόσο εγώ όσο και όλοι οι συνεργάτες μου, όλοι αυτοί που με τη δική σας εμπιστοσύνη βρίσκονται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι αυτό το σκοπό δεν θα τον προδώσουμε, δεν θα τον εκφυλίσουμε για χάρη οποιασδήποτε μικροπολιτικής ή λαϊκιστικής κοπιμότητας. Δεν θα τον ξεχάσουμε. Από την πρώτη στιγμή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, προτείναμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της πόλης, κοστολογημένο και συγκεκριμένο. Γι' αυτό και εμείς, μιλώντας με ειλικρίνεια στους συμπολίτε μας, Είπαμε από την αρχή ότι το σχέδιό μας για την πόλη είναι πολύ συγκεκριμένο και έχει ένα πλαίσιο οκταετίας. Πάνω σε αυτό το σχέδιο δουλέψαμε συστηματικά, καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης μας θητείας, χτίζοντας βήμα-βήμα το όραμα για την πόλη μας, που περιγράψαμε με το πρόγραμμά μας και στο οποίο παραμένουμε συνεπείς. Μιλήσαμε για τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούμε και στους οποίους πράγματι κινηθήκαμε. Και αυτό αποδεικνύεται από την επικοδομητική, ουσιαστική, δημιουργική συνεργασία που έχουμε με συλλογικότητες και εκπροσώπους της πόλης, διαφόρων κοινωνικών ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρία, οι οικολογικές οργανώσεις, οι επαγγελματίες, οι εκπαιδευτικοί, οι αθλητικοί, εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί φορείς. Και τους ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας για τη σημαντική συνεισφορά τους σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Χαίρομαι πραγματικά που είστε εδώ σήμερα, γιατί θα έχει αυτή η παράταξη τη δυνατότητα να σας καταθέσει πραγματικά, όπως ακριβώς είναι, όλα αυτά τα οποία έχει ανάγκη η πόλη και πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Και όσοι πράγματι ξέρουν την Ηλιούπολη, θα δούνε παρακάτω 20 περίπου μεγάλες παρεμβάσεις που είναι το παρόν και το μέλλον αυτής της πόλης. Είναι δηλαδή όλα εκείνα τα προβλήματα τα οποία ταλάνιζαν και ταλανίζουν την πόλη πάνω από 40 με 50 χρόνια και τα οποία αγαπητοί φίλοι και φίλες τα έχουμε δρομολογήσει ή εκτελούνται ή είναι στη διαδικασία χρηματοδότησης ή είναι στη διαδικασία δημοπράτησης. Και επιτρέψτε μου να τα πω ένα-ένα γιατί θέλω εσείς οι άνθρωποι μας να τα γνωρίζετε για να απαντάμε και στον καθημερινό διάλογο με τους πολίτες μας. Δημόσια περιουσία. Ένας αγώνας 40 περίπου ετών σε αυτή την πόλη με επικεφαλής στελέχη και τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80 και βεβαίως και με τον αείμνηστο τον Δημήτρη τον Κιντή και όλους τους άλλους δημάρχους. Όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλε στη δική μας θητεία, σε εμά έλαχε ο κλήρος αυτός ο αγώνας να δικαιωθεί 100%. Δηλαδή, με τελεσίδικη απόφαση του εφετείου της χώρας, η δημόσια περιουσία ανατέθηκε στην πλήρη ιδιοκτησία του δημοσίου. Οι καταπατητές που μπορούμε και τους λέμε πια και δημόσια καταπατητές δεν έχουν πια κανένα δικαίωμα πάνω στη δημόσια περιουσία αυτής της πόλης. <σοκλή> 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 Τι γίνεται όμως, παρότι εμείς ως παράταξη βγαίνουμε καθημερινά με αποφάσει, με δράσει και λέμε ότι αυτό ήταν απόφαση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, όλων των παρατάξεων, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται στα μεγάλα θέματα που απασχολούν όχι μόνο την πόλη, αλλά και τη χώρα. Προσπαθούν κάποιοι συστηματικά αυτό να το υπονομεύσουν και να το υποτιμήσουν. Δεν γίνεται νίκη, δεν γίνονται αγώνε από τον ουρανό ή με μαγικό ραβδί. Θέλουν μεγάλε μάχε καθημερινέ. Εμείς από τη μέρα που αναλάβαμε δώσαμε αγώνα. Τεράστιο. Πήγαμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε κέντρα λήψη αποφάσεων για να ανατρέψουμε αποφάσεις που νύχτα τις έπαιρναν τα ελληνικά δικαστήρια. Βρεθήκαμε με στελέχη των δικαστηρίων. Βρεθήκαμε με ανθρώπους υψής του κύρους για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την υπόθεση της δημόσιας περιουσίας. Και βέβαια είχαμε σωστή χαραγμένη στρατηγική με τη νομική μας υπηρεσία για αυτό το σκοπό. Ποιος δεν θυμάται το τι γινόταν με το περίφημο οικόπεδο που θα χτίζανε οι κόπτες εκκλησία. Και αυτό προσπάθησαν να το αποσιωπήσουν. Τι έγινε με αυτό. Δεν άνοιξε μύτη. Με την παρουσία των ΜΑΤ βέβαια. Και με τη δυναμική παρουσία του Δημοτικού μας Συμβουλίου, όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, πετύχαμε και το οικόπεδο αυτό παρέμεινε δημόσιο και δεχτήστηκε εκεί η Εκκλησία των Κοπτών. Μια μεγάλη επιτυχία για την πόλη. Προσέχτε για να μην παρεξηγηθούμε. Δεν έχουμε καμία διαφωνία με τους κόπτες. Η Ελλάδα είναι δημοκρατική χώρα. Έχει ανεξιθρησκεία και βέβαια σέβεται και τους κόπτες χριστιανούς που δίνουν το μεγάλο τους αγώνα μέσα σε ένα σκληρό μουσουλμανικό κόσμο. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει κόπτικη εκκλησία σε αυτόν το χώρο. Θα δώσουμε μάχη να γίνει κάπου αλλού που να μην επηρεάζει τον οικιστικό ιστό και να προωθεί και την ανοιχτή και στην πόλη μας. Όμως το πετύχαμε και αυτό. Εκτός λοιπόν από τη δημόσια περιουσία. Ένα βήμα σημαντικό ήταν οι κόπτες. Το τρίτο όμως βήμα, το οποίο το έχουμε μπροστά μας και πρέπει να είστε και εσείς κοντά μας, έχει να κάνει με την δυστυχώ απαράδεκτη απόφαση της Τρόικα και των φίλων μας από την Ευρώπη να περάσουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία Τη χώρα και μέσα σε αυτά και τη δημόσια περιουσία που με αγώνε κερδίσαμε, στο υπερταμείο. Αυτή τη στιγμή θέλω να ξέρετε ότι όλα τα δημόσια οικόπεδα του Δήμου Ηλιούπολης ανήκουν όχι στο δημόσιο αυτό καθεαυτό, αλλά στο υπερταμείο. Ανοίγει λοιπόν ένα άλλο αγώνα, με τοπικό αγώνα, με ένα σύνθημα ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο από τη γη της Ηλιούπολης αλλά και της χώρας μας στο υπερταμείο και στους κατακτητές. Είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Γι' αυτό βλέπετε και θα βλέπετε ότι σιγά σιγά θα φυτρώνουν σε όλα τα δημόσια οικόπεδα παρεμβάσεις του Δήμου. Θα είδατε δίπλα στη Φλέμινγκ και ένα εκθεσιακό εκθεσιακό κέντρο. Ένα εξαιρετικό εκθεσιακό κέντρο. Το φτιάξαμε. Και αυτό πια ανήκει στο λαό της Ηλιούπολης. Δεν ανήκει σε κανένα υπερταμείο. Θα είδατε στα σύνορα με την Αργυρούπολη σύγχρονα γραφεία του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Μητού. Η κόπεδο το οποίο ανήκει στο δημόσιο εισαγωγικά υπερταμείο το φτιάξαμε με παιδική χαρά, περιβαλλοντικό κέντρο και αυτό θα ανήκει στο λαό της Ηλιούπολης και των 11 Δήμων. Σιγά σιγά λοιπόν με τη βοήθεια τη δική σας όλα τα οικόπεδα τα οποία είναι δημόσια οικόπεδα με στρατηγική που συμφωνήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο θα αξιοποιούνται είτε για παιδικούς σταθμούς, βρεφονιπιακούς σταθμούς, εν πάση περιπτώσει, μόνο για κοινοφελής κρίση. Ας πάμε σε ένα δεύτερο θέμα. Για να δείτε ότι είναι όλα τα μεγάλα θέματα εδώ, στην πόλη, σε αυτή την παράταξη, σε αυτό το Δήμο. Αστική σειρά Κάποια στιγμή θα θυμάστε πολύ καλά ότι κάναμε μία εκδήλωση εδώ και παρουσιάσαμε μία εναλλακτική πρόταση δημιουργίας υπόγεια σύραγγας στο Δήμο της Ηλιούπολης ώστε να συνδέεται με την περιφερειακή ουσιαστικά της Αττικής Οδού για να μην έχουμε αυτό το έσχος της παρουσίας και της παραμονής και της λειτουργίας του δρόμου που μας ενδιαφέρει όλος αλίμου κατεχάκι που διχοτομεί ουσιαστικά την πόλη μας και έχει στοιχήσει αρκετές ζωές και τραυματισμούς στους συμπολίτε μας. Θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση, τη θέση μας. Εμείς δεν αποκρύπτουμε τίποτα από το τι έγινε και ποιος ξεκίνησε αυτές τις δράσεις. Και θα σας τα πω για να είμαστε ξεκάθαροι. Πρώτα απ' όλα είμαστε και θα παραμείνουμε, αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι εφικτό, γι' αυτό στην πολιτική πρέπει να έχεις και την τέχνη του εφικτού υπέρ της περιφερειακής οδού από τον ημιτό. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό για να μην έχω καμία παρεξήγηση. Ποιο μπορεί όμω, αγαπητοί φίλοι και φίλε, να δώσει σήμερα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για να κατασκευάσει την περιφερειακή του ημιτού. Κι όμω υπήρχε άλλη πρόταση από φίλου στην Ηλιούπολη, από στελέχη μηχανικού, οι οποίοι είχαν δώσει τότε εναλλακτική λύση για την υπογειοποίηση ε, τη Κατεχάκη μέσα από μια σύραγγα, μια αστική σύραγγα. Και ήταν σωστή πρόταση σε περίοδο όμω κρίση. Άλλο να δίνει 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ και βέβαια να γεμίσει την πόλη με διόδια, γιατί τα ανταποδετικά ήταν αυτά, προσέξτε. Και άλλο να υιοθετεί και να δίνει τη μάχη να ενταχθεί ένα έργο στο πακέτο Γιούγκερ, ύψου 2,5 χιλιόμετρων, με επεκτάσει στη Βουλιαγμένη και επεκτάσει στην περιφερειακή τη Αττικής Οδού, και να στοιχίζει αυτό με τις επεκτάσεις μαζί μόνο 500 εκατομμύρια ευρώ. Όλο μαζί το έργο. Γι' αυτό υιοθετήθηκε το έργο. Και γι' αυτό μπήκε και στο πακέτο Γιούγκερ. Α σταματήσουν λοιπόν να λένε αυτοί ότι ήταν δικιά μας ιδέα, ότι μας την κλέψανε. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Όποιος πραγματικά αγαπάει την πόλη του και θέλει να την αποσυμφορήσει από την αλήμου κατεχάκη, θα λέει ανοιχτά στον κόσμο ότι τώρα πράγματι η πρόταση της υπόγειας αστικής σύραγγας τώρα είναι πολύ πιο σωστή από το να ασχολείσαι με βερμπαλισμούς και να ψάχνεις να βρει έργα που είναι πάνω από 1,5-1,4 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν θα τα βρεις ποτέ. Και η αλή μου κατεχάκη θα παραμείνει δυστυχώς μέσα στην καρδιά της πόλης. Όμως αποσιωπούν κάτι άλλο που είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το έργο θα γίνει. Θυμηθείτε ότι θα ξεκινήσει τα προκαταρτικά μέσα στο 2017 και το έργο θα αρχίσει να δημοπρατείται το 2018. Και σημειώστε το. Ξέρετε ότι μέχρι τώρα δεν σας έχω πει ποτέ πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Ήμουν ξεκάθαρο και είμαι μαζί σας. Όμως αποσιωπούν ένα πράγμα. Ότι όταν δόθηκε η μάχη για να φύγει αλλή μου κατεχάκι από εδώ, προσωπικά εγώ με δύο συνεργάτες μου, με το επιτελείο, πήγαμε και βρήκαμε στη Βουλή τον τότε Υπουργό Πελιβάροντος, τον κύριο Μανιάτη, όπου η Επιτροπή της Βουλής δούλευε τότε με τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, τώρα αυτός δεν υπάρχει και έχει καταργηθεί, το σχέδιο της Αλήμου Κατεχάκη. Κανεί δεν είχε βάλει το θέμα. Καλά, φεύγει άλλη μου κατεχάκι με την έννοια του έργου τη υπόγεια Σύρακα. Τι θα γίνει ο υφιστάμενο δρόμο, και πετύχαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, γιατί θέλω να το ξέρετε αυτό, δεν το ξέρει πολύ λίγος κόσμος, να μετατραπεί με την έναρξη του έργου της Ιαστικής Σύρακας Ηλιούπολη όλος ο δρόμος Αλήμου Κατεχαϊκή από τα σύνορα της Αργυρούπολης μέχρι και τα όρια της Αττικής Οδού σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Αυτό είναι γραμμένο σε νόμο και σε απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πρακτικά σημαίνει ότι μετατρέπεται σε δρόμο ήπια κυκλοφορία και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό, προσέξτε, σαν στρατηγική, μα δίνει τη δυνατότητα ανασυγκρότηση όλου του κέντρου τη Ηλιούπολης. πεζοδρόμου τη Ειρήνη, τη κεντρική πλατεία και τη ευρύτερη περιοχή. Έτσι, προχωράμε και σε αυτό, στην υπόγεια σύραγγα στην αστική σύραγγα όπως συνηθίζουμε να τη λέμε με δική μας πρωτοβουλία, με δική μας πίεση δεν ήταν τυχαίο ότι μετά την εκδήλωση που κάναμε εδώ σε αυτό το χώρο με εκπροσώπους των όλων των κομμάτων και τσελεχών του Υπουργείου στις επόμενες δέκα μέρες βγήκε ο Πρωθυπουργός της χώρας και προς τιμήν του και ανακοίνωσε ότι το πρώτο έργο το οποίο εντάσσεται στο πακέτο Κιούνκερ είναι πράγματι η περιφερειακή του ημιτού. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι εδώ, γιατί πάλι ακούγονται πολλά, ότι θα είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην πόλη μας, αποσταθεροποιήσει σε οικοδομές και τέτοια. Ακούστε, το πακέτο Γιούγκερ είναι ανταγωνιστικό. Δεν υπάρχει εκεί πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Όλο το πακέτο των 500 εκατομμυρίων θα χρηματοδοτηθεί από τα ανταποδοτικά τέλη της Αττικής Οδού μετά το 2024. Όλο το πακέτο. Αυτό που σημαίνει ότι και η δική μα αστική σύραγγα, η διαδικασία είναι ανταγωνιστική. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα έρθουν πολλά μελετητικά γραφεία και τα οποία θα καταθέσουν αρκετέ προτάσει, με διαφορετική τεχνική προσέγγιση και διαφορετικό προπολογισμό. Δεν είναι δικιά μα δουλειά να τα εκτιμήσουμε εμεί αυτά. αυτά είναι δουλειά, αυτή είναι δουλειά του Υπουργείου. Εμεί όμω δεσμευόμαστε ότι θα φέρουμε την επιλογή του Υπουργείου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να τη συζητήσουμε. Γιατί δεν θα αποφασίσουμε ερήμην τη πόλη μα το πώ ακριβώ θα γίνει η αστική σύραγγα. Όμω πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η αστική σύραγγα υπάρχει σήμερα. Είναι στο παγίτο Γκούνκερ. Σχεδιάζεται και υπάρχει αναβρασμό στην αγορά από τα μελετητικά γραφεία. Γιατί εμεί ω Δήμο Ηλιούπολη πήραμε την πρωτοβουλία και την επιβάλαμε. Τρίτο μεγάλο έργο για την πόλη μα. Ένα έργο ζωή για αυτή. Και αυτό είναι τα αντιπλημμυρικά έργα. Όταν αναλάβαμε το Δήμο, βρήκαμε μία μελέτη καταχωνιασμένη από το 2001. Και ξέρετε κάτι, εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω ότι παραλάβαμε καμένη γη και βρήκαμε πεταμένες. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Όχι. Και η προηγούμενη διοίκηση και η προ όλοι έχουν βάλει το λιθαράκι τους για αυτή την πόλη. Υπάρχουν όμως κάποιες πλευρές των δράσεών τους που πρέπει να γίνουν γνωστές. Το μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό έργο σε αυτή την πόλη που πνίγεται στην κυριολεξία. Είναι η κατασκευή των δύο αγωγών που είδατε, ΣΥΓΜΑ 2 και ΣΥΓΜΑ 3. Πήραμε τη μελέτη. Με συνεργασία της τεχνικής, μα τεχνικής μας υπηρεσίας την ολοκληρώσαμε και δώσαμε μάχη. Εδώ είναι και η Λιλίκα, εδώ είναι και τα παιδιά οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Η μάχη ήταν μεγάλη με τον Γιάννη Τοσγουρό, τότε περιφερειάρχη και πετύχαμε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, παιδιά, για να μεταφέρετε και τα ευχαριστήριά μου στο Γιάννη. Πετύχαμε και εντάξαμε αυτό το έργο. 11,5 εκατομμύρια ευρώ έργο, το οποίο βλέπετε ότι εκτελείται. Και θα υλοποιηθεί στο πρώτο εξάμεινο του 2017. Δεν σταματήσαμε όμως εκεί. Όταν πήγαινα στην Αγία Μαρίνα, όλοι μου λέγανε για ένα έργο. Καλά θα τα κάνεις Βασίλη όλα, σε αγαπάμε, σε εκτιμούμε, αλλά δεν μας κάνεις αυτό, έχεις πρόβλημα μαζί μας. Ποιο ήταν αυτό το έργο? Ήταν το έργο που ξέρουν όλοι οι λιουπολίτες, ότι όταν κατέβαινε το νερό από την Κατεχάκη και από την Αναστάσεως, η εικόνα δεν ήταν καθόλου τιμητική για την πόλη μας. Και δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Τι κάναμε λοιπόν. Πήγαμε και βρήκαμε την κυρία Δούρου. Τη είπαμε για το θέμα του αντιπλημμυρικού αυτού έργου. Διαδημοτικό, γιατί συνεργαζόμαστε με τον συνάδελφο, τον δήμαρχο του Βύρονα. Αποδείξαμε την αναγκαιότητα αυτού του έργου. Και είναι και προ τη και των στελεχών και τη σημερινή διοίκηση περιφέρεια που αποδέχτηκαν και ξεκινήσαμε πριν από 1,5 χρόνο την εκπόνηση της μελέτης αυτού του αντιπλημμυρικού έργου. Την ολοκληρώνουμε τέλη Φλεβάρη και πετύχαμε στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο με τις εντάξεις των νέων έργων του τεχνικού προγράμματος του 2016-2017 να μπει όλο το έργο για χρηματοδότηση. Πράγμα που σημαίνει ότι αν είμαστε καλά, το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί, θα δημοπρατηθεί Μάρτι-Απρίλη. Υψός 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Και με αυτό θα κλείσει όλος ο κύκλος της αντιπλημμυρικής τοράξης της πόλης μας. Δεν θα χρειαστεί παρά μόνο τα παράλληλα και τα συμπληρωματικά αντιπλημμυρικά έργα. Τι άλλο λέγανε οι λιουπολίτες εκτός από αυτό. Δύο πληγές μεγάλες είχαν. Το Χαλικάκι και την πικροδάφνη. Και λέγανε τι θα κάνουμε με αυτά, πάτε και τσιμεντοποιείτε την πικροδάφνη, τι κάνετε με το χαλικάκι, πασαλήματα και τέτοια. Κοιτάξτε, και πάλι εδώ η μελέτη που βρήκαμε ήταν ατελής. Είχε γίνει δουλειά, αλλά ήταν ατελής. Τη μελέτη αυτή την ολοκληρώσαμε. Και Έχω την ευτυχή, έτσι ε, βρίσκομαι στην ευτυχή θέση να σας πω, ότι και αυτή εντάχθηκε με 3,5 εκατομμύρια ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας. Πράγμα που σημαίνει ότι μετά από δύο βασικές δράσεις, δηλαδή την αποτύπωση της έκτασης και την αρχιτεκτονική επιτροπή που είναι πολύ σύντομα, θα δημοπρατήσουμε ένα έργο το οποίο θα αποτελέσει στολίδι, για την Ηλιούπολη. Όχι μόνο την Αγία Μαρίνα και τον Άγιο Κωνσταντίνο, αλλά την ευρύτερη περιοχή. Το 2011 πήγα στην Αγία Μαρίνα όταν είχα εκλεγεί και έκατσα στην πλατεία Ανεξαρτησίας να πιω καφέ. Και τους είπα ότι παιδιά θα έρθει στην Αγία Μαρίνα και στην Ηλιούπολη το μετρό. Και μάλιστα λέω θα είναι τερματικός σταθμός Τότε οι αγαπητοί πατριώτε μου με λιδωρούσαν. Θα μα φέρει, λέει, και θάλασσα ο Βαλασόπουλο εδώ. Όπω λέγανε, θα φέρει στα τρίκαλα θάλασσα. Το θυμάστε έτσι. Λοιπόν, πριν από έξι μήνε, οχτώ μήνε, και α πω και πώ έγινε και αυτό, γιατί τίποτα δεν γίνεται με τον αυτόματο πιλότο. Με, πριν από έξι με οχτώ μήνε, οι Αγία Μαρινά βλέπανε κάτι τρύπε να γίνονται εκεί δίπλα. Στην πλατεία Αναγνωσταρά, στην πλατεία Ανεξαρτησία. Και λέγανε τι κάνει. Με πέραν λέω και βράνε, λέει τι κάνει. Λέω κάνω γεωτρήσει για να σα βρω νερό. Να σα δίνω νερό τσάπα για να μην πληρώνετε. Λοιπόν, οι γεωτρήσει αυτέ, αστείευομαι βέβαια, είναι οι γεωτρήσει τη Αττικό Μετρό, όπου η Αγία Μαρίνα και οι... φορούν τον Ευαγγελισμό, να έρθετε και από εδώ, δηλαδή από τι που υπάρχει πραγματικά ανάγκη. Τότε, διευθύνων σύμβουλο στην Αττικό Μετρό το 2011 ήταν ο κύριο Τσίτουρα. Επισκέφτηκα λοιπόν τον κύριο Τσίτουρα με τον κύριο Παπαγεωργίου, τον τεχνικό μου σύμβουλο. Με πλήρη στοιχεία. Και του αποδείξαμε ότι η Αγιαμαρίνα είναι μια περιοχή που είναι πιο πυκνοκατοικημένη από το Βίρονα και του είπαμε αφού φτάνετε το μετρό στον ε, Βίρονα και θα το φέρετε στον Ιμητό. Είναι δυνατόν ποτέ να μην το φέρετε σε μια πόλη που αγγίζει σήμερα τις 140.000 από, από τις οποίες το, οι 40 με 45.000 είναι στην περιοχή της Αγίας Μαρινάς. Έβαλε, έλεγξε το θέμα, πίστηκε και τώρα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Δημόσια περιουσία, όπως σας είπα, μετρό, χαλικάκι αντιπλημμυρικά. Και συνεχίζω. Τα μεγάλα έργα, δεν μιλάω για τα μικρά, θα τα δούμε και αυτά. Σα κουράζω, το ξέρω, τελειώνω σύντομα. Παιδικό σταθμό στην Αριστογείτονο. Το είδατε. Φλεβάρι μέσα μπαίνουν τα μηχανήματα. Τρία εκατομμύρια ευρώ παιδικό σταθμό. Βιοκλιματικός. Ένα σύγχρονο παιδικό σταθμό για την πόλη. Εφτά. Συν αυτόν οχτώ. Και εάν είμαστε καλά, και ολοκληρώσουμε και τις μελέτες, θα πετύχουμε την ένταξη άνων δύο ακόμα παιδικών σταθμών και με τη βοήθεια εδώ των συναδέλφων μας από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να κλείσουμε τον κύκλο των παιδικών σταθμών στην πόλη και να μην υπάρχει ούτε ένα παιδάκι, το οποίο ανεξάρτητα από τη μοριοδότηση να μην μπορεί να πάει σε παιδικό σταθμό. Και αυτό είναι η υποχρέωσή μας σε αυτή την εποχή, στην κρίσιμη εποχή που ζούμε. Η πικροδάφνη, μια ιστορία, μια ιστορία αμαρτία που λέμε. Τι ξέρετε, ξέρετε το πρόβλημα, ξέρετε το Συμβούλιο Επικρατείας, τις παρεμβάσεις, το σταμάτημα των έργων και πάει λέγοντα. Εμείς έχουμε την εξής ευτυχή συγκυρία, είναι εδώ και ο Δήμαρχος Αλήμου και τα έχουμε πει και τα ξέρει. Στο δικό μας χώρο της Πικροδάφνης, η οποία όπως ξέρετε καταλήγει ουσιαστικά στο, φαλυρικό, στο φάλυρο, δεν έχουμε κανένα ακίνητο. Δηλαδή δεν υπάρχουν ατομικέ ιδιοκτησίε μέσα στην Πικροδάφνη. Πιο κάτω, βέβαια, στον Άγιο Δημήτριο, ειδικά σε εσά, δεν ξέρω αν, αν, υπάρχουν Αντρέα, δεν έχετε κι εσεί. Λοιπόν, αλλά ειδικά το Φάληρο και ο Άγιο Δημήτριο γίνεται χαμό. Λοιπόν, να δεν θα σα κουράσω σε αυτό, θα σα πω μόνο μια κουβέντα. Δώσαμε αγώνα για αυτή την ιστορία. Πείσαμε ότι πρέπει να υπάρξει έγκριση τη περιβαλλοντική μελέτη από την περιφέρεια και να χρηματοδοτήσει το έργο τη ανάπλαση. Δεσμευτήκαμε και δεσμευόμαστε. Ούτε ένα κυβικό μπετό στην πικροδάφνη. Γιατί οι οικολογικέ οργανώσει έχουν βγει προ τα έξω και λένε ο Βαλασόπουλο θέλει πάλι να τσιμετωπίσει την πικροδάφνη όπω την κάνανε προηγούμενη κτλ. Όχι. Ούτε ένα κυβικό πετό στην πικροδάφνη. Τι θα κάνουμε μόνο, Το μόνο που θα κάνουμε είναι να ενισχύσουμε την ανάπλασή της με πεσόδρομους, με ποδηλατόδρομους, με φωτισμό και με σύγχρονες μεθόδους συγκράτησης των πρανών για να μην έχουμε θύματα και για να μην καταστραφεί ο δασικός πλούτος εκεί. Ξέρετε πολύ καλά, είστε όλοι οι λιουπολίτες, εν μια βόλτα μα κάνετε στην πικροδάφνη, δεν μπορείτε να αφήσετε το παιδί σας ελεύθερο, γιατί αν ξεφύγει από τα χέρια σας, τα 5 μέτρα θα πέσει σε ένα γκρεμό 5-10 μέτρων, που είναι το ρέμα της πικροδάφνη. Και αυτό είναι απροστάτευτο, αφύλακτο. Εγώ δεν λέω να μην προστατεύσουμε τα βατράχια, να τα προστατεύσουμε. Αλλά ξέρετε, θα προσπαθήσω και θα το κάνω να προστατεύσω πρώτα απ' όλα τα παιδιά μα. Έτσι λοιπόν, συμφωνήσαμε με την περιφέρεια, ετοιμάζεται η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματο και είναι δεσμευμένη η και πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό να εντάξει και το έργο τη Πικροδάφνη στην ανάπλαση. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που αφορά όχι μόνο την πόλη, την αυτοδιοίκηση, είναι ο ηλεκτροφωτισμός. Ο ηλεκτροφωτισμός της πόλης έχει καταντήσει να παίρνε, το ότι να παίρνουμε το Δήμαρχο και να του ζητάμε να μας αλλάξει μια λάμπα είναι ρουσφέτη και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Είναι βέβαια ντροπή για μια πόλη σύγχρονη του 21ου αιώνα να θεωρείται ρουσφέτη να αλλάξει μια λάμπα. Γιατί έτσι είναι. Γιατί να, γιατί να το κρύψουμε, που λέει και ο Μητσοτάκη, που είναι και αγέραστο, α πούμε. Άλλωστε, λέει, Γιατί να το κρύψουμε. Ποια είναι, ποιο είναι το δικό μα καθήκον σε αυτό, Το δικό μα καθήκον είναι ένα. Να πάμε με τι εξελίξει. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να φτιάξουμε ένα σύγχρονο σύστημα ηλεκτροφωτισμού στην πόλη μα, με σύστημα LED, δηλαδή εξοικονόμηση κλειστού τύπου, που βέβαια μέσα θα έχει όλα τα σύγχρονα συστήματα. Τη ηλεκτρονική διακυβέρνηση μια πόλη. Γι' αυτό λοιπόν στι 15 του μήνα, τώρα την επόμενη εβδομάδα, περνάει από το Δημοτικό μα Συμβούλιο απόφαση για δανειοδότηση ύψου 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ώστε να δημοπρατήσουμε το μεγάλο έργο του ηλεκτροφωτισμού στην πόλη, στα πάρκα, στι κεντρικέ αρτηρίε, στου παράπλευρου δρόμου, ώστε η Λιούπολη να αποκτήσει ω μια σύγχρονη πόλη ένα σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό. Προσέξτε, τα 3 εκατομμύρια δάνειο που παίρνουμε είναι χρήματα τα οποία θα τα αποσβέσουμε μέσα σε δύο χρόνια. Θα έχουμε πενταετή περίοδο χάριτος και περίπου 1,2% επιτόκιο. Θέλετε να σας πω στα δύο αυτά χρόνια τι εξοικονόμηση θα έχουμε. Λέω και το ξαναλέω. Η Λιούπολη πληρώνει από τα πάρκα τη και τι πλατείε τη ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο δαπάνε ηλεκτροφωτισμού. Η μελέτη που έγινε δείχνει ότι θα εξοικονομήσει πάνω από 600.000 ευρώ μόνο για τα πάρκα και τι πλατείε. Στο δε σύνολο, αν δεν κάνω λάθο, κείμενο να διόρθωσέ με, θα ξεπεράσουμε τα 1,5 με 1,800 το χρόνο στην εξοικονόμηση πόρων. Που σημαίνει ότι είναι 3 εκατομμύρια το δάνειο, σε δύο χρόνια το πολύ τρία θα έχουμε αποσβέσει και το δάνειο που πήραμε. Μόνο λοιπόν, σας το είχα υποσχεθεί αυτό, δάνειο μόνο για αναπτυξιακούς σκοπούς. Και αυτό κάνουμε. Γιατί τα οικονομικά μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι άψογα. Υπάρχει ένα εξαιρετικά υψηλό ταμιακό υπόλοιπο. Και βέβαια ξέρετε πολύ καλά στην αγορά, γιατί κινείστε, ότι δεν χρωστάμε σε κανέναν δεν έχουμε καθόλου λήξει πρόθεσμε οφειλέ, μηδέν λήξει πρόθεσμε οφειλέ, όπω βέβαια δεν έχουμε και καθόλου το τοκοχρεολύσια μέσα στην πόλη μα, στο Δήμο. Άρα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε την αξιοπιστία και γι' αυτό συνεργαζόμαστε και με τράπεζε και κρατικέ όπω το Ταμείο Παρακαταθήκων και βέβαια με ιδιωτικέ όπω η Τράπεζα Πυρό. Όπου στο κομμάτι που αφορά την ανανέωση του εξοπλισμού μα. Στην καθαριότητα μέσα στο επόμενο τρίμηνο του 2017 θα δείτε πλήρη ανανέωση του στόλου μας. Έξι καινούργια απορριμματοφόρα, ολοκένουργια απορριμματοφόρα, πλυντήρια για τα αυτοκίνητά μας, δύο αυτοκίνητα βαν και βέβαια το σημαντικότερο απ' όλα, ένα μεγάλο, μα πολύ μεγάλο μηχάνημα που θα καθαρίζει σε σύντομο χρόνο τη λαϊκή, προστατεύοντα και του εργαζόμενου και μην ταλαιπωρώντα βέβαια και του ανθρώπου οι οποίοι βρίσκονται κατέρωθεν των λαϊκών αγορών για την αναδάσωση τα είδατε. Ό,τι υποσχεθήκαμε, ένα-ένα το κάναμε. Τι είχαμε πει για τη φωτιά, πρώτα απ' όλα ότι θα προχωρήσουμε στην αναδάσωση και των 7.500 τρεμάτων. Τα κάναμε όλα. Προχωρήσαμε, βγάλαμε αεροφωτογραφίες, δεν έφυγε ούτε πόντος από το δάσος. Κηρυχθήκαν όλα αναδασωτέα. Δεύτερον, μιλήσαμε για κορμοδέματα και κλαδοδέματα σε όλο το μέτωπο, από το Βύρονα Μέχρι και, τον Άγιο, μέχρι και, την Αργυρούπολη. Όλα έγιναν. Καθαρίσαμε και τα 7 φράγματα που έχουμε στο βουνό. Συντηρήσαμε και ανοίξαμε όλους τους δασικούς μας δρόμους. Και το σημαντικότερο βέβαια απ' όλα που δεν είχε γίνει ποτέ στον ημιτό έγινε με εμά, με τη δίκη του ΣΠΑΗ. Είναι εδώ και αντιπρόεδρο του ΣΠΑΗ, ο κύριο Αγγελόμπλος, και τον ευχαριστώ για την παρουσία του και υποψήφιο δήμαρχο στου ζωγράφου κάναμε πρώτη φορά μελέτη αναδάσωσης. Γιατί είπαμε ότι δεν μπορούμε να μπαίνουμε όπου θέλουμε και να φυτεύουμε ό,τι θέλουμε. Και είναι η πρώτη φάση που ολοκληρώσαμε στις 27 Νοέμβρη και με επιτυχία τώρα, αφού πήραμε 200.000 ευρώ από την περιφέρεια και άλλες 200.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, θα συνεχίσουμε τη δεύτερη και τη τρίτη φάση, Φλεβάρι και Μάρτι, για να ξαναζωντανέψει ο ημιτός. Στον ημιτό δεν φυτεύουμε όπου θέλουμε έχουμε προσδιορίσει τα τμήματα που από μόνα τους έχουν φυσική αναδάσωση και αυτά πάμε και δεν πειράζουμε, τα προστατεύουμε και τα σημεία που είναι τεχνητή αναδάσωση και εκεί προετοιμάζουμε τις λακκούβες και τα είδη των δέντρων που θα φυτέψουμε γιατί άλλα χρησιμοποιούνται για πυροπροστασία και άλλα ουσιαστικά για την αλλαγή του κλίματος στις περιοχές. Αγαπητοί φίλοι και φίλε, δεν θα σα κουράσω άλλο. Θα μπορούσα να μιλάω ώρε ολόκληρε. Να μιλήσω για τι παιδικέ μα χαρέ, που είναι ο στόχο μα είναι για τα παιδιά μα. Καμία παιδική χαρά δεν θα είναι μη πιστοποιημένη στο επόμενο δίμηνο. Σύγχρονε παιδικέ χαρέ τι βλέπετε σιγά σιγά. Για την ανακύκλωση είμαστε περήφανοι, γιατί είμαστε από του καλύτερου Δήμου σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει αντικείμενο σήμερα που να μην ανακυκλώνουμε. Όμως, κάνουμε ένα βήμα πολύ σοβαρό όπου θέλουμε και τη στήριξή σας. Θα αρχίσουμε τώρα πια να ανακυκλώνουμε οργανικά απόβλητα. Δηλαδή αυτά τα οποία ρίχνουν τα νοικοκυριά και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στους κάδους και που μυρίζουν. Θα δείτε τον επόμενο μήνα, αν δεν κάνω λάθος, βγαίνει ειδικό απορριμματοφόρο, μοιράζονται σακούλες και κάδι σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ηχθειοπολία, κρεοπολία, μαγαζιά τα οποία είναι φαγάδικα κτλ για να συ, πάνω από 100 αν δεν κάνω λάθος, όπου θα αρχίσουμε να συγκεντρώνουμε τα οργανικά απόβλητα για να απελευθερώσουμε την πίεση που έχουμε στους επίγειους κάδους. Παράλληλα, αρχίζουμε σιγά σιγά και τους αποσύρουμε τους επίγειους κάδους, τοποθετώντας τους υπόγειους, τους βλέπετε, τους γνωρίζετε. Θέλω να ξέρετε, κάθε υπόγειο κάδος, που έχουμε βάλει 80 τώρα, αποσύρει περίπου 5 επίγειους. Δηλαδή, γύρω στους 400 κάδους αυτή τη στιγμή, τους έχουμε αποσύρει από την πόλη. Και συνεχίζουμε. Μέχρι τέλος του 19 πιστεύω ότι θα μείνει το 30% των κάδων και αυτά δεν θα, καλύπτουν, θα γεμίζουν μόνο στο 1 τρίτο επειδή η διαδικασία της ανακύκλωσης θα έχει ξεπεράσει στην Ηλιούπολη το 60 με 65%. Για τα γήπεδα κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Νομιμοποιήσαμε όλα τα γήπεδα που γίνονται αγώνες. Δεν υπήρχε άδεια λειτουργία στα γήπεδα αυτά. Και όχι μόνο, Σήμερα σας παρακαλώ πολύ να το ελέγξετε. Όλα τα υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ είναι τακτοποιημένα και σύγχρονα. Από τις ηλεκτρικές υποδομές, το φωτισμό, το ταρτάν, τις κερκίδες, τα πάντα. Βέβαια θέλουμε και τη βοήθεια των συμπολιτών μας. Γιατί κάθε μήνα, κάθε 1,5 μήνα περίπου δεχόμαστε λαιλασίες. Στις παιδικές χαρές, στους κοινόχρηστους χώρους, παντού. Αν δεν στηρίξουν και οι, οι οι πολίτες δεν μπορεί, μα δεν μπορεί πραγματικά να αντέξουμε κι εμείς. Οι σχολικές μας υποδομές με μεγάλο αγώνα και με μείωση 40% των πόρων είναι σε ένα από τα καλύτερα επίπεδα συντήρησης και λειτουργία στο λεκανοπέδιο. Δεσμευτήκαμε και θα το κάνουμε στην περιοχή του πανοράματος θα μπει ένα δεύτερο Μπαλώνει ένα δεύτερο ουσιαστικά αθλητικό γήπεδο για να μπορέσει να καλύψει και τα νέα παιδιά τα οποία βρίσκονται στα αστυνομικά γιατί δεν υπάρχει άλλο κλειστό, άλλος κλειστός χώρος εκεί. Και βέβαια σε δύο περιοχές οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για μας, στην Αγία Μαρίνα και στον Άγιο Κωνσταντίνο, Πετύχαμε να πάρουμε 600.000 ευρώ από την περιφέρεια και θα ξεκινήσουν τα μεγάλα έργα με αντιολυστηρούς τάπητες. Ξέρω επίση ότι ένα πρόβλημα στην Ηλιούπολη, δύσκολο και μεγάλο, είναι τα πεζοδρόμια. Πολύ μεγάλο. Και μου λένε στον δρόμο, και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, καλά κάνει ό,τι κάνει. Αλλά τα προχωράμε στα πεζοδρόμια, χτυπάμε και σκοντάφουμε και πέφτουμε κάτω. Δεν μπορεί να μα φτιάξει τα πεζοδρόμια. Λοιπόν, να είστε σίγουροι και θα το δείτε, τέλη Φλεβάρι ξεκινάνε έργα σημαντικά τα οποία συνδυάζονται με τα άτομα με αναπηρία, για να έχουν και αυτά προσβάσει στα πεζοδρόμια, από το Σκλαβενίτη στον Άγιο Κωνσταντίνο, ανεβαίνουν και καλύπτουν όλες τις κεντρικές αρτηρίες της πόλης. Δεν θα υπάρχει στις κεντρικές αρτηρίες της πόλης πεζοδρόμιο, όπου μέσα στο 17 δεν θα έχουμε προχωρήσει την αναπλασή του. Και ειδική μνήα για τον εμπορικό μας δρόμο, τη τηλεοφόρου Ειρήνης. Έχουμε εξασφαλίσει με ίδιους πόρους ένα μεγάλο ποσό και θα προχωρήσουμε σε πλήρη ανάπλαση των πεζοδρομίων, στην τοποθέτηση φωτισμού και το σημαντικότερο απ' όλα, στη δημιουργία ε, πλακοστρώσεων συγκεκριμένων για να διευκολύνονται οι πόλοι. Πρέπει να σας πω, και θα το μετρήσουμε αυτό τέλος του 17 αρχές του 2018, ότι δεν θα υπάρξει πλατεία και πάρκο στην Ηλιούπολη που να μην έχει προχωρήσει η ανάπλαση του. Αυτή τη στιγμή οι κεντρικές πλατείες έχουν όλες ε, ανασυγκροτηθεί και έχουμε, προχω, έχουμε προχωρήσει η ανάπλαση. Το 17 θα δείτε περιοχές όπως είναι η πλατεία της Ευρώπης, όπως είναι η πλατεία Παραθύρα, εδώ από πάνω, όπως είναι η πλατεία Αεροπορίας, σημαντικές πλατείες, πάρκα, της πόλης μας να προχωρούμε σε φυτοτεχνικές και τεχνικές αναπλάσεις ώστε να αναβαθμιστεί η πόλη με ένα στόχο. Να μειώνουμε σιγά σιγά την κυκλοφορία των οχημάτων και να δημιουργούμε κοινόχρηση στους χώρους τους πολίτες. Κλείνω, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με δύο θέματα πολύ σύντομα. Την κοινωνική πολιτική. Εκεί δεν θα πω τίποτα, τη ξέρετε, τη γνωρίζετε. Κάναμε πραγματικά παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Και προσθέτουμε ακόμα δύο δράσεις. Το «Και πηγείας, που είναι πολύ σημαντικό για μας, και τα κέντρα κοινότητας. Είμαστε στους πέντε πρώτους δήμους που ξεκινάμε ήδη την υλοποίηση ενός θεσμού που θα βοηθήσει όλους εκείνους τους ανθρώπους που είναι, άμποροι, είναι ανίπ, άποροι, είναι ανήμποροι και το σημαντικότερο απ' όλα που έχουν προβλήματα σοβαρά με τα ασφαλιστικά τους, να πηγαίνουν εκεί, σε αυτό το κέντρο, σε εκπαιδευμένα στελέχη μας, για να τους εξυπηρετούν και να τους καθοδηγούν, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε πολύ καλέ επιτυχίε με το γραφείο ανέργων, τη σχολή επιχειρηματικότητα και θέλω να σα πω ότι η Λιούπολη είναι από του Δήμου που πήρε στην ευθύνη τη την απόδοση των επιδομάτων πρόνοια. Θέλω να ξέρετε ότι 810 ηλιούπολιτε δεν ταλαιπωρούνται πια πηγαίνοντα στο Δήμο Αθηναίο, αλλά έρχονται εδώ, στην πλατεία Βεάκη, στα γραφεία που έχουμε ω παράρτημα κοινωνική πολιτική και εκεί πια παίρνουν τα επιδόματά του. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάναμε μια ημερίδα εξαιρετική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Εκεί όποιο ήρθε θα διέκρινε ότι το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι οι έξυπνες πόλεις. Όλα πια θα κινούνται και θα παίρνουν οι αποφάσεις με διαδικασία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Έτσι θα σπάσει το ρουσφέτι, έτσι θα σπάσει η διαμεσολάβηση, έτσι θα σπάσουν πράγματα τα οποία οδηγούν ευθεία στην καταστροφή επιτέλους από τη ρίζα του πελατειακού κράτους. Η Λιούπολη είναι δήμος πρωτοπόρος στην έξυπνη πόλη. Αυτό το αποδέχονται όλοι. Δεν θέλω να σας κουράσω, ο Δήμος σιγά σιγά οργανώνεται με όλες τις λειτουργίες του και βέβαια και με την ηλεκτρονική υπογραφή σύντομα να κινούνται όλα ενδιάμεσα ηλεκτρονικά. Αυτή την εποχή ο κύριος Δημητρόπουλος είναι ένας νέος άνθρωπος αντιδήμαρχος που έχει την ευθύνη τη πληροφορική με μεταπτυχιακέ σπουδέ. Αυτή τη στιγμή έρχονται στο Δήμο Ηλιούπολη σύγχρονα μηχανήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα κάνουν τρει δουλειέ αμέσω. Δηλαδή, εκτό από την πληροφόρηση που θα έχουμε και τη βάση δεδομένων, θα έχουν παράλληλα και εκτυπωτέ, θα έχουν παράλληλα και φάξ. Φανταστείτε την εξοικονόμηση πόρων από έναν υπολογιστή, ο οποίο θα κάνει 5-6 τέτοιε λειτουργίε, ενώ θέλαμε αντίστοιχα 5-6 μηχανήματα να αγοράσουμε για αυτά. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά, δεν θα σας κουράσω, θα τα δείτε στα έντυπά μας τα οποία έχουμε. Για τον πολιτισμό, τι να πω, εγώ είμαι περήφανος γιατί πήραμε ένα σημαντικό έργο που έγινε στον πολιτισμό και από την προηγούμενη διοίκηση και από την προπροηγούμενη διοίκηση πατήσαμε πάνω σε αυτό και κάναμε ένα άλμα μεγάλο, πολύ μεγάλο άλμα. Η Λιούπολη έχει τώρα πια στο κτίριο του τότε μία από τις πιο σύγχρονες δανειστικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας. Είναι στο δίκτυο του Ιδρύματος Νιάρχου, έχει Media Lab, τα είδατε, έχει υπολογιστές που συνδέονται με 24.000 βιβλιοθήκες στον κόσμο, έχει παιδική βιβλιοθήκη πρότυπο και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία α, τα ξέρετε γιατί επισκέπτονται είτε τα παιδιά είτε τα εγγόνια σας σε αυτό το χώρο. Και βέβαια κάναμε μια μεγάλη τομή, φτιάξαμε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο και σε αυτό δώσαμε εντολή και είπαμε ότι δεν θα μετατραπεί σε κομματικό φερέφωνο αυτό το διαδικτυακό ραδιόφωνο είναι χώρος για τους φορείς της πόλης. Από την εκκλησία που κάνει εξαιρετικές εκπομπές και από τους συλλόγους εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς που οργανώνουν μόνοι τους, ελεύθερα, τηρώντας βέβαια τους κανόνες δεοντολογίας του ραδιοφώνου, εκπομπές που ακούγονται σε όλη την πόλη. Γι' αυτό και το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο έχει γίνει πολύ αγαπητό και μισητό σε κάποιους που ε, θέλαν να έχουν το μονοπόλιο της πληροφόρησης από συγκεκριμένους χώρους, ιδεολογίες και παρατάξεις. Για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο δεν θα πω κάτι, απλώς θα το αναφέρω. Ξέρετε ότι είναι ένα Ανοιχτό Πανεπιστήμιο υψηλωτά του επίπεδου. Αυτή τη χρονιά έχουμε κορυφαίες προσωπικότητες όπως και τις προηγούμενες. Φέτος έχουμε τον κύριο Βερέμι, τον κύριο Μάζη. Θα μας θυμίσει με την παρουσία το Μανώλης Ογλέζος προσωπικότητες τεράστιας ευελληνικούς, τεράστιου ευελληνικούς για την πατρίδα και βέβαια με πλουραλιστικές προσεγγίσεις. Αν ακούσουμε για παράδειγμα τον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Βερέμι, μπορεί να διαφωνείτε πλήρως μαζί του και να συμφωνείτε αντίστροφα με τον κύριο Γκλέζο ή το αντίστροφο. Γιατί, Γιατί το ανοιχτό πανεπιστήμιο, αν είναι πραγματικά ανοιχτό πανεπιστήμιο, Θέλει πλουραλισμό απόψεων. Έτσι δημιουργείται και η αντικειμενικότητα και στην προσέγγιση και στις θέσεις. Πολλοί μας είπαν γιατί κάνατε την εκδήλωση για τα 53 χρόνια στην πόλη. Ένα, ε, γιατί. Την κάναμε γιατί πρέπει να τη συνδυάσουμε με αυτό που γίνεται τώρα δίπλα από τη Φλέμιγκ, το εκθεσιακό κέντρο της πόλης. Γιατί αγαπητοί φίλοι και φίλες, πόλεις που δεν, έχουν, δεν γνωρίζουν την ιστορία τους, δεν έχουν ούτε παρόν ούτε μέλλον. Δεν μπορείτε να φανταστείτε όσοι συμμετείχατε το ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία είχε αυτή η προσπάθεια για τα 53 χρόνια. Και εκεί αποδείχθηκε πάρα πολύ καλά ότι για τα μεγάλα ζητήματα που προχωράμε, για τα μεγάλα ζητήματα που λύνουμε, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Γιατί στην πόλη αυτή δείξαμε ότι από το πεντάρι μέχρι και τον τελευταίο δήμαρχο, το Γιάννη τον, τον Αναγνώστου, όλοι βάλαν το λιθαράκι τους για αυτή την πόλη για να είμαστε εμείς εδώ σήμερα. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο του κρίνει ο κόσμος, γι' αυτό έχουμε δημοκρατία. Αλλά έχουμε συνέχεια. Και η νεολαία μα, ο νέο κόσμο, πρέπει να μάθει. Όταν αύριο του καλέσουμε να υπερασπιστούμε τη δημόσια περιουσία, πρέπει να ξέρουν γιατί μιλάνε, γιατί μιλάμε. Και βέβαια το εκθεσιακό μας κέντρο που θα το παραδώσουμε το Γενάρη. Εκεί θα δείτε την ιστορία της πόλης βάζοντας μέσα το ιστορικό μας αρχείο του φίλου μας του Διονυσάτου και όλων των άλλων πολιτών της Ηλιούπολης που έχουν υλικό και θα τους καλέσουμε να φέρουν ώστε να γίνονται τακτικές επισκέψεις των σχολείων μας για να βλέπουν πώς ήταν η Ηλιούπολη, πού βρίσκεται και πού θα πάει αύριο. Γιατί σε αυτούς ανήκει το μέλλον της χώρας και της πόλης βέβαια. Φίλε και φίλοι, Θέλω να σας πω ξεκάθαρα ότι εμείς δεν έχουμε ψευδεστήσεις και δεν λέμε ψέματα στον κόσμο. Ξέρουμε ότι η χώρα περνάει συμπληγάδες. Ξέρουμε ότι από αυτές τις συμπληγάδες, το πιστεύουμε αυτό, θα περάσουμε μόνο με πολύ και σκληρή δουλειά και όχι με εθνικολαϊκισμούς και προσβολές μέσα στους, κοινο, στους, κοινο, στους χώρους και στους κοινοφελείς όχι πια προσβολές, δηλαδή η εικόνα που βλέπουμε σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν εκφράζει τον ελληνικό λαό, ούτε εκφράζει και το λαό της Νιλιούπολη. Και ξέρετε κάτι, τα στοιχεία μας δείχνουν όλα συστηματικά ότι έχει απαξιωθεί όλο το πολιτικό σκηνικό στην πόλη και στη χώρα. Και αυτό τι σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περάσουμε σε μια άλλη φάση. Μια φάση συνένεση, συνεργασία στα μεγάλα θέματα που μα απασχολούν. Αλλιώ θα μα απαξιώσει ο κόσμο και θα μα έρθουν ηγέτε, όπου θα παρακαλάμε να φύγουν μια ώρα αρχίτερα. Το λέω αυτό γιατί μόνο με υπευθυνότητα, συνέπεια και εντυμότητα θα προχωρήσουμε. Και βέβαια, και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρο, με ουσιαστική ανατροπή των πρακτικών και των νοοτροπιών δεκαετιών που μας έφεραν εδώ που είμαστε σήμερα. Μόνο που αυτή η ανατροπή γίνεται με πράξεις και όχι με λόγια. Η πραγματική επανάσταση που χρειάζεται σήμερα η χώρα μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι το να αλλάξουμε όλοι τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το κάθε τι. Πρέπει να αφήσουμε πίσω διαπαντός τις ευκολίες του παρελθόντος. Να πάψουμε να αμφαλοσκοπούμε και να κρυβόμαστε πίσω από δικαιολογίε και μετάθεση ευθυνών οφείλουμε να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας στο μέτρο που μας αναλογούν. Η εύκολη αντιπολίτευση που ξέρει μόνο να κραυγάζει και να διαμαρτύρεται λες και όταν έρθει θα κάνει διαφορετικά πράγματα δεν οδηγεί πουθενά, πιστέψτε με. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μεγάλες πλατιές συνενέσεις. Γόνιμο διάλογο, ρεαλιστικές λύσεις. Γιατί αυτό που μας ενώνει είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι. Προβλήματα κοινά που μπορούν να ενώσουν όσο γίνεται περισσότερους πολίτες σε κοινού στόχους. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η σταθερή επιδίωξη της δικής μας παράταξης. Και δεν απομακρυνθήκαμε ούτε μια στιγμή από αυτή την επιδίωξη. Εμείς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πιστεύουμε πραγματικά στη δημοκρατία. Γιατί πιστεύουμε στον πολίτη και με τον ίδιο τρόπο που κοιτάζουμε κατάματα την πραγματικότητα και αναγνωρίζουμε τα αληθινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και η πόλη, κοιτάζουμε κατάματα και το Δημότι μας. Γιατί πιστεύουμε στο Δημότη και στις αστήρευτες δυνάμεις του. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε. Γι' αυτό και μένουμε εδώ και δεν υποχωρούμε και δεν υποψυχούμε. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτός ο τόπος έχει αστήρευτες δυνάμεις. Ότι αυτός ο λαός κρύβει μέσα του υγεία, πάθος και πατριωτισμό. Ότι είναι ικανός να ξεφύγει από τη δινή θέση που έχει περιέλθει, από τη δινή θέση που τον έφεραν. Αν πραγματικά πιστέψει στον εαυτό του και στις ικανότητές του. Αντισταχόμαστε με σθένο στην πολιτική ανευθυνότητα, στον τυχοδιοκτισμό και στον αριβισμό των πολιτικών μας αντιπάλων. Γιατί αυτά ακριβώς βάζουν φρένο σε αυτή τη δημιουργική συμμετοχή των πολιτών, στην πραγματική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα μας και η πόλη μας. Τα ευχολόγια και οι ανέξοδες ρητορίες το μόνο που κάνουν είναι να αποπροσανατολίζουν τον κόσμο, να σπαταλούν και να διασκορπίζουν τις δυνάμεις τους στους τέσσερις ανέμους. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι να επικεντρωθούμε στον αγώνα το καθημερινό για την επίλυση των προβλημάτων. Προβλήματα που πιστέψτε με, το ξέρω χρόνια γιατί ασχολούμαι με την πολιτική, δεν διαχωρίζονται σε μπλε, πράσινους και κόκκινους πολίτες προβλήματα που μπορούν να βρουν λύσεις κοινά αποδεκτές. Θέλουμε, όπως είπε και ο γραμματέας, της παράταξης και της Δημοτικής Ομάδας, τους καλύτερους. Δεν περισσεύει κανείς. Λύσεις μπορούν να μας ενώσουν και να μας κάνουν δυνατούς και αποτελεσματικούς. Κοινέ. Γι' αυτό η παράταξή μας κάλεσε από την πρώτη στιγμή όλους και όλες να συμπαραταχθούν σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτό τον κοινό στόχο. Το σύνθημα «Η ισχύς εν τη ενώση» είναι σήμερα πιο επιτακτικό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, από ποτέ. Στις δύσκολες ώρες δεν έχουμε την πολυτέλεια να διχαζόμαστε για το τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ.